Καλησπέρα, είμαστε εδώ στο Κόλλερ με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και υποψήφιο βουλευτή στο Νότιο Τομέα. Τώρα αυτή την περίοδο πρέπει να λέμε να πρώτα όχι την ιδιότητα, την πολιτική ή την κυβερνητική, αλλά που καταβαίνει ο καθένας υποψήφιος. Ο υποψήφιος λοιπόν στο Νότιο Τομέα της Β' Αθήνας μετά το ντεμαχισμό και ορθώς την ορθώς έγινε να τα λέμε, έτσι, ορθώς έγινε. Το λέτε εσείς ότι ορθώς και 100%. Εγώ. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά από τη μεριά των υποψηφίων βεβαίως, διότι ο κόσμος πλέον περιμένει να σε δει στις γειτονίες, αλλά είναι το πιο λογικό. Δηλαδή υποχρεώνεται και ο υποψήφιος να ασχοληθεί στο πεδίο που λέμε. Στο πεδίο της μάχης. Έτσι ακριβώς, να ακούσει περισσότερο και προσωπικώς αντελήφθην και τους λόγους για τους οποίους παλαιότερα η πρωτοκλασάτη του κρατεούδη κομματισμού, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, απέφευγαν μια τέτοια του προρύθμιση. Γιατί για κάποιον ο οποίος έχει μια κεντρική αναγνωρισιμότητα, είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσει τη μάχη. Έτσι δεν είναι? Καλό το γυαλί, αλλά δεν αρκεί. Τώρα πλέον όχι. Παρόλο που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, εκλέγει 18 βουλευτές, αποκτά χαρακτηριστικά τοπικά. Με τοπικά ζητήματα για τα οποία πρέπει ο βουλευτής οφείλει να έχει άποψη και να αγωνιστεί, να έχει θέση και να την επικοινωνήσει και βεβαίως υποχρεώνει να υπάρχει και μια έτσι περισσότερο πυκνή επαφή προσωπική με τους πολίτες. Ήθελα να αρχίσω αλλιώς τη συνέντευξη, αλλά τώρα παίρνω την ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι αν είχατε αρχίσει ως κυβερνών κόμμα νωρίτερα αυτές τις βόλτες στις γειτονιές, θα είχατε και διαφορετική αίσθηση για την συγγνώμη, σκληρή πραγματικότητα που υπάρχει, που συνεχίζει να υπάρχει? Η σκληρή πραγματικότητα έτσι κι αλλιώς είναι εκεί πέρα. Εμείς γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τα προβλήματα που υπήρχαν και ήταν συσσωρευμένα. Δεν καταφέραμε να τα εκτιμήσουμε ως προς το πολιτικό τους αποτέλεσμα, δηλαδή υπήρξε ένα μεγάλο κομμάτι της αποχής το οποίο ήθελε να σηματοδοτήσει μια δυσαρέσκεια για την υπάρχουσα κατάσταση και προέκυψε το αποτέλεσμα που προέκυψε στις ευρωεκλογές, αλλά τώρα είμαστε μπροστά στην επόμενη μάχη. Βέβαια, η αποχή από ό,τι καταλαβαίνω επίσης είναι ο μεγάλος εχθρός, όχι μόνο ο δικός σας, είναι και ο εχθρός και των άλλων κομμάτων και δι' του πρώτου κόμματος στις ευρωεκλογές, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Και πολλοί λένε ότι αυτό ήταν και ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να ζητήσει με εμφατικό τρόπο ισχυρή εντολή και να σημειώσει και να προσθέσει ότι αν δεν λάβει ισχυρή εντολή την 7η Ιούλη, τότε μπορεί να δούμε εκλογές μέσα στο 15 Αύγουστο, μάλιστα και με απλή αναλογική. Αυτό δεν, νομίζω ότι είναι μια ανοησία. Όπως είναι ανοησία, διάβασα για κάποια ρεπορτάζ ότι θα προκαλέσει εκλογές ακόμα και να έχει λέει απόλυτη πλειοψηφία. Είναι μια, θα σας έλεγα, τοποθέτηση η οποία καταμαρτυρά ότι όχι μπροστά στην αυτοδυναμία δεν είναι, αλλά είναι μπροστά σε μια αδυναμία. Αδυναμία για να έχει μια βεβαιότητα για το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα δημιουργίας αστάθειας με βάση το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας σημείο του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που υπάρχει βεβαιότητα αστάθειας εάν ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος στις εκλογές που έρχονται. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, διότι η κυρία Γεννηματά δήλωσε ότι θα προστρέξει και θα σχηματίσει μαζί του κυβέρνηση ή θα δώσει ψήφο ανοχής. Άρα δεν τίθεται ζήτημα. Έχω την αίσθηση από τα όσα λέει η κυρία Γεννηματά και από τα όσα λένε τα στελέχη ότι κάθε άλλο παράλληλα είναι ότι θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει. Το ακούω, εκπλήσω να το ακούω. Γιατί το λέτε αυτό, με βάση τις δημόσιες παρεμβάσεις? Οι δημόσιες παρεμβάσεις είναι ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνηση σε περίπτωση. Σωστά. Αυτό σημαίνει λοιπόν σχηματισμό κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Όχι απαραίτητα. Δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορέσει να σχηματιστεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά ότι σε μια συγκυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω. Ξέρω ότι το παραγόμενο πολιτικό αποτέλεσμα είναι ότι θα έχει κυβέρνηση η χώρα. Ο εκλογικός νόμος, τον οποίο δυστυχώς η κυρία Γεννηματά δεν υπερψήφισε, βεβαιώνει ότι το πρώτο κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει η βεβαιότητα της αστάθειας πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής σε περίπτωση που έχουμε πλατιά της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πρόγραμμα που παράγεται τα αποτελέσματα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι ήταν εκβιασμός, ένας ομός εκβιασμός από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη να ζητάει ισχυρή εντολή και λέγοντας ότι αλλιώς η χώρα θα πάει πάλι σε εκλογές. Είναι όντως εκβιασμός ή είναι μια... Θα σας πούμε.
επισήμανση ρεαλιστικού χαρακτήρα. Όχι, είναι ένας τζούφιος εκβιασμός, ένας κίνδυλος, μια ρητορική η οποία δεν μπορεί να παράξει πολιτικό αποτέλεσμα. Ο κόσμος γνωρίζει ότι ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, όπως ακριβώς γνωρίζει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ικανό από μόνο του, εάν μπει σε εφαρμογή, να παράξει κοινωνική, πολιτική και οικονομική αστάθεια όπως έγινε από το 10 μέχρι το 14. Τι είχαμε 10 με 14, κυρία Γιωτάκη? Είχαμε κυβερνήσεις οι οποίες, παρόλο που είχαν και κοινοβουλευτική δύναμη μεγαλύτερη από τη δική μας, να το θυμηθούμε αυτό, δεν κατάφεραν να παρέξουν συνθήκες οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Ακριβώς διότι. Άρα εδώ μπαίνει το ζήτημα της εθνικής συνεννόησης για τα μείζωνα ζητήματα του τόπου. Μπαίνει το ζήτημα της αποτροπής μιας πολιτικής την οποία την είδαμε να εφαρμόστηκε, την πληρώσαμε ως λαός και οφείλουμε, νομίζω έχοντας την αυτοσυνείδησή μας, να μην γυρίσουμε πίσω. Άρα συνεννόηση πάνω σε ένα αποκρουστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό βλέπετε ότι έτσι γίνεται όλο και πιο σαφές καθώς περνούν οι ώρες και πυκνώνει ο πολιτικός χρόνος, ότι τα δύο βασικά ανταγωνιστικά κόμματα έχουν θεμελιακά διαφορετικές ιδέες για το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα. Θα συζητούσατε για ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το διάλογο ή θα επιμείνετε στο σύστημα που εσείς ψηφίσατε της απλής αναλογικής? Εμείς θα επιμείνουμε στην απλή αναλογική, είναι απολύτως σαφές. Τώρα κάθε άλλη ιδέα είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε. Η πάγια και η διαρκή θέση μας είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Με απλή αναλογική θα γίνουν μεθεπόμενες εκλογές και αυτό νομίζω θα αλλάξει και την ψυχολογία και τη στρατηγική των κομμάτων, τα οποία θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να συζητήσουν επί τον προγραμματικό τους συμπεταγμένων. Ένας άλλος λόγος συνεννόησης είναι προφανώς η μείωση ή όχι των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Το φέρνουν και τα άλλα κόμματα στο τραπέζι. Για αυτό το ζήτημα, που είναι ένα μείζον ζήτημα, θα συνεννούσατε, θα συζητούσατε καταρχάς με τα άλλα κόμματα? Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα είχε ουσία πριν τις εξαγγελίες του Ζαπίου. Γιατί στο Ζαπίο εννοώ ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα χαμήλωσαν. Εκτός αν δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα ολίσθημα πολιτικό, διότι θεωρεί ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, τι κάναμε εμείς? Εμείς λέμε, έχει μαζέψει σχεδόν 35 δις η χώρα, έχει ένα κουμπόδεμα. Τα 5 από αυτά τα βάζουμε στην άκρη και τα κλειδώνουμε, τα δείχνουμε στους εταίρους μας και λέμε, παιδιά, αυτά τα χρήματα είναι εκεί για να βεβαιωθείτε κι εσείς ότι συμφωνημένοι. Τα αποθεματικά, λέει. Όχι, δεν στράγγιξαν. Τώρα σας να μην μιλάει. Λέει, Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνατε και έτσι πρέπει να γίνει το διάλογο μεταξύ του δημοσιογράφου και του εκπροσώπου ενός πολιτικού κόμματος. Πρέπει να μας λέτε τι λένε οι αντιπαλοί μας. Προφανώς έτσι δεν είναι. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο διάλογος. Ειδικά αν έχουμε και την άλλη. Στράγγιξαν όμως. Όχι, δεν στράγγιξαν. Δεν στράγγιξαν. Πώς συνέβη και ο Κουμπαράς γέμισε, δηλαδή? Ήταν, ο Κουμπαράς διαμορφώθηκε από πλεονάσματα και από τα λεφτά των δανείων. Είναι όμως εκεί και τι παράγει? Τι παράγει ως αποτέλεσμα? Παράγει πρώτον μία δυνατότητα να πάρουμε θετικά μέτρα και δεύτερον πολύ χαμηλά επιτόκια. Και άκουσα κιόλας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο φυσικός μας σύμμαχος, Χριστός και Παναγία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο φυσικός αυτοργός της καταστροφής που βιώσαμε. Έτσι, να λένε ότι πρέπει το κομπόδεμα να το βάλουμε πίσω στο χρέος. Φανταστείτε τώρα, φανταστείτε μια χώρα η οποία από εκεί που έχει 30 δις στην άκρη και λέει ό,τι και να συμβεί στην ετήσια οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητά μου να μαζέψω έσοδα και να πετύχω τους στόχους, έχω στην πάντα 30 δις και θα καλύψω από εκεί. Και ξαφνικά αυτό το 30 να γίνει 0, που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε στραβή επιβράδυση της ευρωπαϊκής οικονομίας που έρχεται ως κύμα και στην ελληνική και μια αστοχία στα έσοδα από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, τι θα έχουμε? Τον δανειστή ίστατης καταφυγής. Μάλιστα. Ουέ και άλλη μονό μας, δηλαδή. Ωραία. Αυτό κάνει μια γέφυρα, νομίζω, αυτό που επισημαίνετε και υποστηρίζετε, για να μιλήσετε για άλλη μια φορά, γιατί μιλάτε τις τελευταίες ημέρες, εσείς και το κόμμα σας εννοώ, για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέτε κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, που προφανώς λέτε για το προεκλογικό πρόγραμμα και τη στόχευση που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η συνέχεια μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια,
Ποιο είναι, νομίζετε εσείς, το πιο μελανό σημείο? Είναι το ασφαλιστικό, είναι κάτι άλλο? Θεωρείτε ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι τέτοια που δεν επιτρέπει στην επόμενη κυβέρνηση να κάνει πολλά από αυτά που είχε υποσχεθεί, όπως πιθανόν και εσείς το ίδιο πάθατε? Εμείς δεν πάθαμε κάτι τέτοιο. Εμείς πάθαμε το ανάποδο από την εξοδοτική. Θεωρείτε δηλαδή ότι όσα λέγατε τα κάνατε? Από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου θέλω να σας προκαλέσω να τα δούμε όλα μαζί και να δούμε αν τα κάνουμε. Προφανώς δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε τώρα όλα μαζί. Να το ξανακάνουμε μέχρι τις εκλογές. Η 9,5 μονάδες διαφορά λέει ότι ο κόσμος θεώρησε ότι δεν είχε να κάνει. Όχι, σωστά. Κάτι δεν κάναμε που να του αρκεί. Κάτι που κάναμε πράγματα που να του αρκούν να έρθει στην κάλπη των ευρωεκλογών. Είναι αλήθεια. Διότι εμείς μπορεί να χαιρόμαστε που η ενεργία έπεσε σχεδόν 8-9 μονάδες ή που δημιουργήθηκαν 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Αλλά η ενεργία είναι ακόμα στο 18%. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η οικονομία μας είναι ακόμα μια οικονομία σε κρίση. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια όμως, έχει δείξει η ζωή και η πρακτική ότι έχουμε τη δυνατότητα εφαρμογής θετικών μέτρων. Τι έρχεται τώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και λέει: δεν υπάρχουν αλλαγές για το 2019. Και προχθές είπε ο κ. Μητσοτάκης: ούτε το 2020 θα αλλάξει κάτι και θα μειώσει, λέει, το ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν το κατάλαβα πολύ αυτό, διότι είναι αυτό είναι που μειωμένος. Έχει πει η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φορολεαφρύνσεις θα γίνουν από 1η-1η-2020 και οι αλλαγές αυτές θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό. Αυτό όπως ξέρετε, και δεν το είπε στο Crete TV, δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές το 2020. Πάμε και, στο σενάριο που είδαμε να κυκλοφορεί από κάποια στελέχη χθες, ότι θα κάνει κάποιες μειώσεις. Είναι προφανώς ότι έρχεται στη δύσκολη θέση να μας πει ποιες θα είναι οι περικοπές που θα ισοβαρήσουν αυτές τις μειώσεις. Διότι στη συλλογιστική του κ. Μητσοτάκη τι υπάρχει, πέραν το ότι κάνει την εθνική απρέπεια κατά τη γνώμη μου να ακυρώνει τη μείωση των πλεονασμάτων, την οποία χωρίς διαπραγμάτευση εμείς αποφασίσαμε και κάναμε, λέει ότι για να την ξαναπετύχω τη μείωση θα εφαρμόσω ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτό δεν λέει? Για να πείσω τους Ευρωπαίους να κατεβάσουν τα πλεονάσματα. Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τι σημαίνει? Σημαίνει ασφαλιστικό, σημαίνει 1:5, σημαίνει μια σειρά από πράγματα τα οποία θα έχουν οδυνηρές συνέπειες. Πού βρίσκεται ο πυρήνας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου? Στις θεμελιώδες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, κυρία Γιωτάκη, είναι η νέα μεγάλη μπίζνα, η μπίζνα του αιώνα για κάποιους στη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείται η μεγάλη μπίζνα του αιώνα? Η μπίζνα του αιώνα. 3 δις είναι οι εισφορές στα επικουρικά ταμεία. 3 δις μόνο. Ένα κόστος διοικητικό να βάλετε, ένα administration fee που θα λέγανε στα αγγλικά, είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πολλά χρήματα. Είναι ενδεχομένως για κάποιους καύσιμο χρηματαγορών. Αλλά ξέρετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη ιστορία? Ότι τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία δεν παράγουν ούτε κοινωνική ούτε ασφάλιση, καταλήγουν σε ασφαλισμένους να μην έχουν μαντήλι να κλάψουν και σε αετονίχηδες να τρώνε καμιά 20 χρόνια στη φυλακή. Όπως έγινε τώρα με την... Επειδή ξανάρθε στην επικαιρότητα το ζήτημα, διάβαζα ξανά την ιστορία της Enron. Ο CEO της Enron έφαγε 25 χρόνια φυλάκιση. Ακριβώς διότι έπεισε και τους εργαζόμενους του να βάλουν όλες τις ασφαλιστικές εισφορές στις μετοχές της εταιρείας. Προσέξτε να δείτε. Έτσι, πούλαγε δηλαδή υποσχέσεις οι οποίες δεν είχαν αντίκρισμα, το αποτέλεσμα ήταν να κλείσει η εταιρεία, να μείνει ο κόσμος χωρίς ασφάλιση και βεβαίως και ο μάγκας αυτός. Είναι μέσα στην προεκλογική σας καμπάνια η κινδυνολογία? Εμείς είμαστε το αισιόδοξο σενάριο. Εμείς είμαστε με το σενάριο που λέει ότι συνεχίζουμε την πορεία της ανάκαμψης. Η οικονομία μας έχει 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Τώρα ψάχνει να βάσει αυτά που λέγατε πριν. Να σας πω. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία της ανάκαμψης. Η οικονομία έχει 9 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξη, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει από τη δεκαετία του 2000, έτσι. Τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι στόχοι βγαίνουν. Είμαστε σε θέση σε 2 κύματα αυτή τη χρονιά να πάρουμε θετικά μέτρα και θετικά μέτρα για το 20 και μπορεί αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Ο κίνδυνος πισωγυρίσματος είναι απολύτως υπαρκτός. Και μη θεωρείτε τυχαίο ότι παρόλο που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, ξεκινάνε ορισμένοι νεοδημοκράτες να λένε ότι δεν πάει καλά η οικονομία. Με τη συνηγορία βέβαια του ανεκδίγητου του κ. Στουρνάρα, ο οποίος είναι ο χειρότερος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πέρασε και αυτό νομίζω φαίνεται και από τα νούμερα,
και από την πορεία της οικονομίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, λένε ότι δεν πάει καλά η οικονομία, ότι το μαξιλάρι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο φυσικός μας σύμμαχος. Φτιάχνουν ξανά λοιπόν ένα κλίμα ότι η οικονομία δεν πάει καλά. Γιατί? Για να μπορέσουν να αναπτύσσουν για την αναγκαιότητα ενός αντικοινωνικού πακέτου. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις όμως εδώ πρέπει να βάλουν ένα όριο. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κόμμα το δικό μου. Θα ήθελα πραγματικά να αφορά και το κίνημα αλλαγής. Και ευθαρσώς. Τι ναι, περιμένετε δηλαδή ακριβώς από το κίνημα αλλαγής? Θα ήθελα αυτές τις μέρες που συζητιέται το ασφαλιστικό να πει ότι το πρόγραμμα, όπως κάποια στελέχη του κίνηματος αλλαγής. Ναι, μία σαφή τοποθέτηση λοιπόν ότι το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη για το ασφαλιστικό είναι απαράδεκτο και δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό να συνενέσουμε. Μα το έχει χαρακτηρίσει ασφαλιστικό πινοσέτ όπως και εσείς. Πάρα πολύ θετικό λοιπόν. Άρα είδατε, αν μιλάμε επί των προγραμμάτων και χωρίς χαρακτηρισμούς, τα πράγματα μπορεί να είναι θετικά για όλο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Άρα είστε υπέρ της συνεννόησης σε έναν βαθμό? Όχι και τώρα, νομίζω ότι και εγώ στις προσωπικές μου τοποθετήσεις, αλλά και συνολικά ως κόμμα έχουμε διακηρύξει ότι η συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων είναι για μας ένας στόχος αυτονόητος, διαρκής και κατά τη γνώμη μου και επιτεύξιμος. Κύριε Παπά, γιατί χάσατε στις ευρωεκλογές εννοώ και με μάλιστα. Σας είπα, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι σε τίτλους. Και γιατί, λέτε ότι θα κερδίσατε. Έτσι. Ναι. Καταρχήν, και γιατί θα εκλογές... κερδίσετε ένα μήνα μετά. Σας είπα. Οι ευρωεκλογές ήταν οι εκλογές στις οποίες ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ενδεχομένως κάποιοι να μην θεώρησαν σημαντικό να πάνε να ψηφίσουν ή να επέλεξαν την στάση της μη συμμετοχής ως μια στάση της αποστολής ενός σήματος δυσαρέσκειας και διαμαρτυρίας, το οποίο είναι απολύτως λογικό. Η Νέα Δημοκρατία πήρε σχεδόν όσους ψήφους πήρε και το Σεπτέμβριο του 2015, άρα εμείς ήμασταν αυτονόητα ο βασικός υποδοχέας της όποιας ισορρευμένης δυσαρέσκειας των προβλημάτων που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτές οι εκλογές όμως είναι εντελώς άλλο πράγμα. Δεν είναι το δεύτερο ημίχρονο ενός αγώνα και επειδή χάνουμε στο πρώτο να πάμε να το γυρίσουμε. Είναι άδειες κάλπες στις 7 του Ιούλη το πρωί. Είναι και αυτό που 7... συμφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Απολύτως συμφωνούμε. Και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι μπαίνει σε μια ρητορική η οποία είναι έτσι. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι γράφει δεν ξεγράφει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ότι γράφει δεν ξεγράφει στις ευρωεκλογές. Εννοώ ότι οι εκλογές είναι εκλογές, δεν είναι δημοσκόπηση και ότι έχει καταγραφεί ήδη ένα αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς ότι θα αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει και τα ίδια διλήμματα. Δεν έχει το ίδιο ερώτημα. Το ερώτημα αυτή ναι, στιγμή. Ναι, οι ευρωεκλογές έγιναν με εθνική ατζέντα στην πραγματικότητα. Έγιναν με εθνική ατζέντα, η οποία προφανώς και από τη μία και την άλλη μεριά δεν κατάφερε να πείσει πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εποχή. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Πράγμα που δεν παρατηρείται στις εθνικές εκλογές. Έχετε την αίσθηση ότι μπορείτε να το ανατρέψετε λοιπόν τώρα? Βεβαίως. Διότι εάν δείτε τα ιστορικά καταγεγραμμένα έτσι, πολιτικά δρόμενα και τις τάσεις, από ευρωεκλογές σε εθνικές εκλογές περίπου 500.000 με 600.000 άνθρωποι συμμετέχουν ενώ δεν συμμετείχαν στις ευρωεκλογές. Είναι η πρώτη φορά όμως, επιτρέψτε μου να πω, που γίνονται εκλογές μέσα σε ένα μήνα. Είχαμε ευρωεκλογές τις προηγούμενες περιόδους το Μάη και οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο. Υπήρχε δηλαδή ένα μεγαλύτερο διάστημα στο οποίο πολλά μπορούσαν να συμμετέχουν. Σύμφωνοι, αλλά και μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκαν 10 μονάδες το 2012. Αυτό έχει γίνει. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι. Μέσα στην κρίση. Ναι. Και θα είναι εκλογές οι οποίες έδειξαν ότι θα υπάρχουν στοιχεία πάρα πολύ ισχυρής πόλωσης και εκλογικής. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να το θυμηθούμε κιόλας, οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο ήταν εκλογές στις οποίες μικρότερα κόμματα με αδύναμη ατζέντα, να το πω ευγενικά, ναι, όπως ας πούμε η Κυνηγή ή η Ένωση Κεντρών πριν το άλμα το εκλογικό που έκανε το 2015, που ήταν ο κύριος Λεβέντης μόνος του, ας πούμε, και τα λοιπά, ή κάποιοι άλλοι σχηματισμοί μικρότεροι παίρνανε μία ψήφο χαλαρή. Εδώ είδαμε το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή είδαμε 4 κόμματα να παίρνουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Η ΕΝΕΛ, η Λαϊκή Ενότητα, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών πρακτικά πλήρωσαν ένα τίμημα πόλωσης η οποία προσομοιάζει εθνικές εκλογές. Είχαμε δηλαδή ένα προανάκρουσμα πάρα πολύ ισχυρής πόλωσης. Κόμματα τα οποία κινούνται άλλα στο κέντρο, άλλα γειτνιάζουν με τους δύο βασικούς πόλους τους ανταγωνιστικούς, είχαν πάρα πολύ σοβαρή και θα μπορούσατε να προσθέσετε ότι τότε ήταν 40 σε ευρωεκλογές, ενώ 40 τα κόμματα, τώρα είναι 20. Ακριβώς. Και ότι έχει αλλάξει διασπορά, το τοπίο των υποψήφιων κομμάτων. Εντάξει, είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
Είπατε πριν, δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε, ότι εσείς θεωρείτε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές της 7ης Ιούλη. Αφού λοιπόν θεωρείτε βέβαια ότι θα κερδίσετε τις εκλογές της 7ης Ιούλη, έχετε επικαιροποιημένο μοντέλο διακυβέρνησης? Τι εννοώ, ακούμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πώς ακριβώς θέλει να είναι η επόμενη κυβέρνηση, η δομή της, τα πρόσωπα, η ρόλη. Εσείς έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο? Έχετε προχωρήσει δηλαδή στην επόμενη μέρα? Έχετε μάθει από τα λάθη σας και θέλετε να τα διορθώσετε? Θα κάνετε μια κυβέρνηση που θα έχει και την ίδια δομή και τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών θα είναι πάλι ο κύριος Τσακαλώτος? Και ο κύριος Τσακαλώτος έχει πει ότι χάσαμε γιατί δεν προσεγγίζαμε τη μεσαία τάξη και τα προβλήματά της. Καλά, τώρα εγώ είναι προφανές ότι δεν θα κάνω τώρα κανένα σχόλιο επί ενδεχόμενου κυβερνητικού σχήματος. Έτσι. Θα ήταν καταρχήν πολιτικά ανούσιο και μη υποφελές και για τη συζήτησή μας, με την έννοια ότι είναι γνωστό στον κόσμο ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εντολοδόχου πρωθυπουργού, ο οποίος πιστεύουμε βαθιά ότι θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας μετά την 7η Ιουλίου. Και τις αριθμίες μελετάει ο Αλέξης Τσίπρας και τα πρόσωπα αξιολογεί και έχει δείξει ότι μπορεί πάντα να παίρνει αποφάσεις οι οποίες να εγγυώνται την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά θα σας έλεγα και διεύρυνση του φάσματος στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής. Το μεγάλο ζητούμενο δηλαδή είναι μια μεγάλη συσπήρωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες να ανασχέσουν την όποια τάση πισωγυρίσματος σε πολιτικές τις οποίες νομίζω δεν θέλει κανένας μας να ξαναζήσει. Όλα καλά τα είπε. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα σε μια συνέντευξή του στο Sky και εννοούσε ότι τα είπε όλα καλά ο κύριος Καραμαλής, που έσπασε τη σιωπή του και μετά 10 χρόνια, χθες από την Θεσσαλονίκη, έδειξε καταρχάς έτοιμος να πάρει μέρος στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, και είδαμε και ακούσαμε κάποια ψήγματα αυτοκριτικής. Τα είπε όλα καλά, και να προσθέσω σε αυτό ότι τα είπε όλα καλά και γιατί δεν έκανε και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα. Κοιτάξτε, ο Καραμαλής είναι ένας τέλεχος της κεντροδεξιάς παράταξης, που θα σας έλεγα, εάν κάτι τον χαρακτηρίζει, είναι ότι είναι εκπρόσωπος μιας έτσι μετριοπαθούς πολιτικής τοποθέτησης, αλλά απόλυτα αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή η διακυβέρνησή του είναι αυτή που κληρονόμησε στη χώρα τεράστια ελλείμματα. 2004-2009. Τεράστια ελλείμματα. Και θα περίμενα και από αυτόν, αλλά και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία χειρίστηκαν θέματα ευαίσθητα όπως το μακεδονικό, να είναι πιο μετρημένοι όταν μας ασκούν κριτική. Και θέλω να σας πω το εξής. Εμείς δεν είμαστε outsiders πλέον. Δηλαδή γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Έχουμε μια θητεία 4,5 ετών. Την ξέρουμε την ιστορία των διαπραγματεύσεων με τη γειτονική χώρα. Άρα λοιπόν ας χαμηλώσουμε τους τόνους, ας ζητήσουν μια συγγνώμη όχι από εμάς, από τον κόσμο ο οποίος βγήκε στα συλλαλητήρια να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, και ας προσπαθήσουν, έστω και τώρα, να είναι απολύτως ειλικρινείς για το τι αυτοί διαπραγματεύονταν και συμφωνούσαν πίσω από κλειστές πόρτες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και θα σας πω και το εξής. Κάτι ξέρουμε λάθος, ξέρουμε πάρα πολλά. Έχει κλείσει όμως η Συμφωνία των Πρεσπών και είναι σε εφαρμογή. Η χώρα μας έχει όλα τα θετικά της παραγόμενα και απολαμβάνει. Ένα τεράστιο διπλωματικό εκτόπισμα και πάρα πολύ θετικές σχέσεις και με τις χώρες της περιοχής αλλά και ευρύτερα, και ορισμένα θέματα δεν είναι τόσο ευαίσθητα εθνικά πλέον. Έτσι. Και κάνουν λάθος, λέω, ορισμένοι, εάν νομίζουν ότι εμείς θα πολιτευόμαστε εσαΐ με αποκλειστικό γνώμονα την καλοσύνη. Πρέπει να υπάρχει όριο και μέτρο στην αντιπαράθεση. Και ειδικά για αυτά τα ζητήματα, κύριε Αντωνιάκη, και αν ξεπεραστεί το μέτρο. Από ποιον ή από ποιους? Από τη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Απευθύνεστε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε όλα τα πρόσωπα συγκεκριμένου βεβαίως και του Καραμαλή, μην νομίζετε, διότι και ο Κώστας ο Καραμαλής με την κυρία Μπαγκογιάννη, υπουργό Εξωτερικών, χειρίστηκαν το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Άρα θα έπρεπε, λέω, σε αυτό το θέμα να είμαστε όλοι πιο μετρημένοι. Και όχι να λέμε δεν αξιοποιήθηκε το Βουκουρέστι. Έτσι. Λοιπόν, άρα να υπάρχει μέτρο εκεί, διότι υπάρχει και η παροιμία που λέει ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Επειδή είμαστε στα εθνικά θέματα, μέσω του μακεδονικού, να πάμε και λίγο στην επέκταση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και όχι μόνο, και στην περιοχή ΑΟΣ.
θέλετε να μου σχολιάσετε τη συγκυρία και να απαντήσετε στο αν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος ατυχήματος. Κοιτάξτε τώρα. Ή θερμού επεισοδίας. Ναι. Νομίζω ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν το επιθυμεί αυτό. Τώρα, η Τουρκία, εάν δει κανείς, αν προσπαθήσουμε έτσι λίγο να βγάλουμε τον εαυτό μας από την, θα σας έλεγα, τη θέση του ενός από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη στις σχέσεις της ελληνοτουρκικές, αν ήμασταν σε μια τρίτη χώρα και παρακολουθούσαμε, ποια θα ήταν η κεντρική μας παρατήρηση. Ότι η Τουρκία είναι νευρική και απομονωμένη και η Ελλάδα είναι ψύχρεμη και με πάρα πολύ ισχυρές συμμαχίες. Δηλαδή, είμαστε στη φάση όπου η εξωτερική πολιτική έχει παράξει αποτελέσματα, έχει, θα σας έλεγα, θεμελιώσει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, σχέσεις εμπιστοσύνης με τις χώρες της Βαλκανικής και σχέσεις και σεβασμού, θα σας έλεγα, με όλους τους εταίρους στην ΕΕ. Θυμάστε, κυρία Γιωτάκη, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι χρειαζόμαστε ένα μέτωπο των χωρών του Νότου. Ναι, βέβαια. Υπήρξαν και ειρωνίες τότε. Αλλά τώρα ήταν η συνάντηση των 7 των νότιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρώτη, μάλιστα θα σας έλεγα έτσι, δίνοντας και ένα σήμα για τη συνολική τοποθέτηση της ΕΕ, πήραν θέση υπέρ των ελληνικών και των κυπριακών θέσεων. Ο κύριος Ερντογάν είναι σε μια δυσμενή θέση και στην εσωτερική του πολιτική. Έχασε τις εκλογές του Δήμου Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι μια απλή μάχη της αυτοδιοίκησης εκεί. Όπως με τόσα εκατομμύρια, μάλλον όχι. Έτσι. Και, είναι, και, έχει και, τις, και έχει και τα πολιτικά σημενόμενα. Είναι σαν κεντρική πολιτική μάχη. Έτσι. Και μάλιστα ανέβηκε και το θερμόμετρο με την ακύρωση των εκλογών, την επανάληψη. Άρα είναι και έτσι ως ένα βαθμό εξηγήσιμο το πώς συμπεριφέρεται. Εμείς ευχόμαστε και θέλουμε η Τουρκία να προσέλθει και στο τραπέζι του διαλόγου και στη βάση του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των διεθνών συνθήκων. Να συνεννοηθεί και μαζί μας και με όλους τους γειτονιστές. Θα καλέσετε να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου οι πολιτικοί αρχηγοί για να ενημερώσετε μέσα στις 10 μέρες που απομένουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εννοείται σύνοδο του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ας πούμε. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω ποια φόρμουλα. Αυτό είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάθε επιλογή έχει και τη δική της νοηματοδότηση όμως. Διότι και διεθνώς στέλνουμε τα ανάλογα σήματα. Τα κόμματα. Είναι προφανές ότι μπορούν και πρέπει να ενημερωθούν. Υπάρχει το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όποιος αρχηγός, το κάνει καθαρό ο Πρωθυπουργός, όποιος αρχηγός κόμματος επιθυμεί, είναι ανοιχτή η πόρτα του να τον ενημερώσει κατευθείαν και νομίζω δεν έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης. Το έλλειμμα που υπάρχει στην ελληνική πολιτική είναι ένα έλλειμμα, θα σας έλεγα, ευθύνης. Διότι αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Εμείς κινηθήκαμε πάνω στις συντεταγμένες της εξωτερικής πολιτικής που είχαν χαράξει και προηγούμενες κυβερνήσεις, ας πούμε, για το μακεδονικό. Και αυτό θα περιμέναμε να έχει έτσι με μεγαλύτερη γενναιότητα αναγνωριστεί. Το κόμμα σας δήλωσε δια του Πρωθυπουργού ότι θα στηρίξει τον Φρανς Τίμερμανς για την Προεδρία της Κομισιόν. Γνωρίζουμε όλοι από το ρεπορτάζ ότι είναι έντονος οι διεργασίες αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Το κόμμα σας που έκανε ένα βήμα στο εσωτερικό με την Προοδευτική Συμμαχία θα κάνει αντίστοιχο βήμα και θα εμβαθύνει αυτή τη σχέση που έχει αναπτύξει με το Σοσιαλιστικό Κόμμα την επόμενη μέρα των εκλογών. Τι εννοώ, παραμένετε και θα παραμείνετε κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ή υπάρχει και το ενδεχόμενο να κάνετε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα για την ένταξή σας. Ο Αλέξης Τσίπρας καλείται εδώ και καιρό στις προσυνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα, ένα βήμα για το οποίο πάρα πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν δουλέψει, όπως ο Μάρτιν Σούλτς, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια πρόσκληση στην οποία με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, θα παραμείνει τέτοιο και θα δουλέψει με όλες του τις δυνάμεις για να διαμορφωθεί ένα μέτωπο σοσιαλιστών, αριστερών και πρασίνων που θα βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόδειξη ότι από αυτή τη θέση του ισχυρότερου κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αγωνιζόμαστε για αυτή τη σύγκληση είναι η ανοιχτή στήριξή μας στην επιλογή του Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος δεν ήταν ο υποψήφιος τον οποίο επέλεξε η δική μας ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Είναι από την οικογένεια των σοσιαλιστών. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη εάν όντως καταφέρουμε από κοινού μαζί με τους σοσιαλιστές, μαζί με τους πρασίνους
μαζί ενδεχομένως και κομμάτια του προοδευτικού κέντρου, να κάνουμε αυτή την επιλογή να τελεσφορήσει. Και μία τελευταία ερώτηση. Είναι όρμες οι συνθήκες για ένα συνέδριο επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών? Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι συνεδριακή χρονιά. Το τελευταίο μας συνέδριο ήταν το 16, άρα το 19 θα έχουμε. Είναι να βάλει τα δυνατά του για να αντιστοιχηθεί επιτέλους η οργανωτική του βάση στην πολιτική του ακτινοβολία και η εμβέλεια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μέσα στο 2019 ένα συνέδριο ανοιχτών θυρών, ένα συνέδριο το οποίο θα πάρει χαρακτηριστικά τομείς στην δική μας πολιτική και οργανωτική πορεία, ένα συνέδριο το οποίο θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε ένα κόμμα αντίστοιχο των ιστορικών αναγκών. Το κάλεσμα αυτό ποιος θα αφορά? Γιατί λέτε ένα συνέδριο ανοιχτών θυρών. Ναι. Θα αφορά και κόμματα ή απλούς πολίτες? Θα έχει τα χαρακτηριστικά της αυτοοργάνωσης, ας πούμε? Αυτά θα τα δούμε τώρα στην ώρα τους, αλλά προσέξτε να δείτε. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο συνέδριο πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά τομείς. Δηλαδή έχουμε εντοπίσει τις αδυναμίες μας, τις οποίες πρέπει, δεν είναι ώρα τώρα βεβαίως, αλλά θα πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με δημόσιο τρόπο να συζητήσουμε, και σε αυτές τις αδυναμίες, μπροστά σε αυτές τις αδυναμίες, να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να αντιστοιχηθούμε με τις ιστορικές ανάγκες και αυτό που ο λαός, ο προοδευτικός κόσμος της χώρας απαιτεί από εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Νομίζω έβγαλε ειδήσεις η σύντομη συνέντευξη και καλή επιτυχία στον αγώνα που προσωπικά δίνετε. Και εσείς καλό αγώνα και καλό αγώνα και καλή υπομονή. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε είναι μπροστά μας ακόμα εποχές. Είναι δύσκολες εποχές. Είναι σαφές. Είναι σαφές ότι είναι δύσκολες μέρες και για εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.